Την καλημέρα μας από το πάρκινγκ του The Mall Athens. Έχουμε έρθει εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο, όπως βλέπετε, που είναι από πίσω μου. Να φάμε το πρωινό μας, είναι Σάββατο σήμερα και ήρθαμε να φάμε εδώ το πρωινό μας και να ψάξουμε μετά να βρούμε δωράκι για... Το μπαμπά. Τι δωράκι να του πάρουμε? Ένα κινητό. Ένα κινητό, λέει ο Αλέξανδρος. Δύο κινητά. Ναι. Okay. Και ένα λάπτοπ. Ναι. Mm. Έχει τη γιορτή του κανένα σε λίγες ημέρες, οπότε κάτι θέλουμε έτσι να του πάρουμε για τη γιορτή του. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραία ιδέα ο Αλέξανδρος, γιατί πριν λίγο καιρό του έπεσε το κανάκι το κινητό κάτω και έσπασε. Οπότε νομίζω πως θα ήταν μια καλή ιδέα να του πάρουμε ένα κινητό. Πώς του έσπασε το κινητό του μπαμπά όταν πήγαινε με τη δουλειά? Πού? Στο ξενοδοχείο. Ναι. Και του έσπασε το κινητό? Ναι, μέσα στο αμάξι. Α, μέσα στο αμάξι. Ναι. Και επειδή του έσπασε το κινητό, πέρα του πάρουμε και δύο κινητά και ένα λάπτοπ. Ναι. Τράπεζα της Ελλάδος, σύντομα. Είναι μια πολύ καλή ιδέα, είναι η αλήθεια, αλλά βέβαια δεν έχω ιδέα από αυτά. Δηλαδή, πέρα από αυτό που χρησιμοποιώ εγώ τόσα χρόνια και το παίρνω και το ξαναπαίρνω, δεν ξέρω από τα άλλα τα Android που χρησιμοποιώ κανάκης, οπότε θα πρέπει να ρωτήσουμε λίγο. Έχω βάλει και αυτό το φορεματάκι, το οποίο είναι εντάξει τέλειο. Και ο Αλέξανδρος μου λέει ότι θέλει να φοράω μόνο φορέματα και φούστες από εδώ και πέρα. Οπότε είπα να το κάνετε χάρη και έβαλα αυτό, το οποίο είναι τέλειο και πολύ άνετο και δροσερούλι. Πάμε να φάμε κάτι τρεις γιατί πεινάω και μετά να βρούμε δώρο. Έχουμε έρθει Παλμιέ και επειδή έχουμε έρθει αρκετά νωρίς, πίστευα ότι βασικά ντρεπόμουν να ζητήσω φαγητό και λέω θα έχει ανοίξει κουζίνα, τι γίνεται. Και με το που καθίσαμε έβλεπα τους δίσκους φεύγαν σοριδών για απέναντι, ξέρετε στον εξωτερικό χώρο, στον από εκεί χώρο τέλος πάντων του Mall. Γεμάτο κλαπ σάντουιτς και φαγητό. Εντάξει αγάπη μου. Και λέω σίγα κιόλας που... Εντάξει θα ρώταγα αν έχει ανοίξει κουζίνα τόσο πρωί, αλλά καταλάβατε τώρα πως το σκέφτομαι. Αλλά φεύγανε για εκεί. Εμείς καθόμαστε μέσα γιατί εδώ πέρα έχει πιο πολύ δροσιά και μου αρέσει περισσότερο να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Είναι και πιο ήσυχα. Έχει και τα ψαράκια εδώ πέρα που κάθεται ο Αλέξανδρος και τα χαζεύει. Εξηγώ στον Αλέξανδρο γιατί θέλει να πει παντού ότι έχουμε έρθει να πάρουμε δώρο στο. Όποιος με παίρνει τηλέφωνο μου λέει πες ότι έχουμε έρθει να πάρουμε δώρο στον μπαμπά. Και του λέω ότι είναι το μυστικό μας. Και ότι άμα το ξέρουν πάνω από δύο, πάβει να είναι μυστικό. Οπότε τώρα το ξέρω μόνο εγώ και ο Αλέξανδρος. Οπότε είναι το μυστικό μας. Και σκέφτομαι να του κάνουμε τον μπαμπά και κάτι. Να του κάνουμε παιχνίδι χαμένου θησαυρού για να βρει το δώρο. Θέλεις? Ναι. Πού το έχουμε? Θα βρούμε μια κρυψόν ωραία. Δεν έβαλα τέτοιο. Έλα, βάλε το καλαμάκι μέσα. Γιατί μου έβαλα τέτοιο. Έτσι, για ομορφιά. Πώς το έκανε? Τι εννοείς? Πώς το έκανε? Τι βρήκες? Ένα κινητό. Αυτό εδώ πέρα. Ναι. Μαμά μου αρέσει. Θα το πάρω. Εγώ λέω του πάρουμε ένα τέτοιο κινητό, εσύ τι λες? Όχι. Γιατί τι έχει? Είναι μικρό. Α, είναι μικρούλι. Ένα τέτοιο? Όχι. Ούτε? Όχι. Okay. Μόνο αυτό εδώ πέρα. Ναι. Αυτό το σ' αρέσει. Ναι. Okay. Γύρισα στο σπίτι και είχαν έρθει αυτές οι τελείς οι τσαντούλες από Dior και με πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί είναι πανέμορφες. Δείτε εδώ τι ωραία αυτή η ψάθινη με τα κοκάλινα τα χερουλάκια. Δείτε κλάτς, ωραίο καλοκαιρινό φουλ και έχει αλυσιδίτσα χρυσή και έχει και μαγνητάκι εδώ πέρα, κοιτάξτε. Καθίστε, τρώγεται με ένα χέρι, να το, δεν γίνεται δουλειά. Επίσης ήρθε αυτή εδώ πέρα που είναι σαν ψάθινη. Και ωραία, άμα καθαρίσει και η κάμερα, τέλεια. Αυτό το φακελάκι το πράσινο με τις χρυσές λεπτομέρειες εδώ. Και από εδώ, σε αυτό το φυσικό το χρώμα που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Δύο ζωνούλες, ωραιότατες.
Δείτε πόσο ωραίες είναι. Θα τις ευχαριστήσω πάρα πολύ με τα φορεματάκια μου τα μαύρα. Και μου αρέσει και η εγγράφα. Κοιτάξτε εδώ μπροστά τι ωραία. Και μου ήρθε και αυτή εδώ πέρα που είναι έτσι πιο μπόχο. Και ωραία με τα κροσάκια της. Πολύ όμορφες, παιδιά. Θα σας βάλω link από κάτω να μπείτε να τους ρίξετε μια ματιά. Δείτε και αυτή τι ωραία με αυτές εδώ τις λεπτομέρειες. Ωραία. Και οικονομικά τσαντάκια, να ξέρετε. Αν υπάρχει εκπτωτικός κωδικός, εννοείται θα σας τον βάλω και αυτόν από κάτω. Την ώρα που μπαίναμε μέσα στο αυτοκίνητο, με παίρνει ο Κανάκης και μου λέει: φτάσαμε. Και λέω: πλάκα μου κάνει. Και δεν το πίστευα, γιατί πίστευα ότι έχω πάρα πολύ χρόνο να γυρίσουμε, να του φτιάξουμε και το παιχνίδι με τον κρυμμένο θησαυρό που θέλαμε, γιατί καταφέραμε και του βρήκαμε ένα ωραίο κινητό και του πήραμε και θέλαμε έτσι να το ετοιμάσουμε για να τον παιδέψουμε λίγο για να το βρει το δώρο του. Και ήμουνα με την ψυχή στο στόμα να γυρίσουμε γρήγορα στο σπίτι, να φτιάξουμε το παιχνίδι. Ευτυχώς βρήκε και ο Αλέξανδρος εύκολα. Τι γίνεται με το μάτι μου, ρε παιδιά. Βρήκε και ο Αλέξανδρος εύκολα μια κρυψώνα που καταφέραμε και κρύψαμε του μπαμπά μας το δωράκι. Και για μένα από το mall, το μοναδικό πράγμα που πήρα, πέρα από ένα σούπερ μάρκετ που έκανα, αλλά μην φανταστείτε, είναι αυτό εδώ το μολυβάκι από MAC. Εδώ πέρα είναι και ο κωδικός, το όνομά του. Αυτό είναι το οποίο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό εδώ, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μολύβι, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ να το φοράω αυτό το διάστημα, έτσι από άνοιξη μέχρι και φθινόπωρο. Το χειμώνα λίγο το αφήνω πίσω. Είναι εκείνο το μολυβάκι που σας είχα δείξει που είχε γίνει τόσο, αυτό είναι. Και έπρεπε να πάρω να πάρω, γιατί έψαξα να βρω έτσι κάποιο άλλο αντίστοιχο, σε καλύτερη τιμή να είναι ίδιο χρώμα, αλλά δεν κατάφερα να βρω. Σαν και αυτό κανένα. Έψαξα λίγο, βρήκα κάποια έτσι που ταιριάζαν, αλλά σαν αυτό δεν ήτανε. Και δεν πειράζει, τώρα αυτό θα με βγάλει για κάνα χρόνο και μη σας πω. Έτσι κάνει. Τόσο μάλλον με βγάζει. Και αυτά, έχω έρθει εδώ πέρα. Έχω ανοίξει το ντουλάπι που έχω τα φάρμακα και έχω στηρίξει την κάμερα. Δεν τη στηρίζω βασικά, αλλά πιο πολύ ήρθα εδώ γιατί. Α, και κάτι άλλο θέλω να σας πω, παιδιά. Έχω ξεκινήσει και μαζεύω πάλι αυτά. Τη δεύτερη τη συλλογή. Ενώ είπα τη δεύτερη να μην τη μαζέψω. Δεν άντεξα και έχω 6 μέχρι στιγμής. Να δείτε, έχω σβήσει αυτά που έχω. Και τώρα που πήγαμε στο σούπερ μάρκετ πήρα 3, τα οποία ήταν και τα 3 φιγούρες, αλλά το ένα ήταν μια φιγούρα που δεν έχουμε, τα άλλα δυστυχώς τα είχαμε και είχα ελπίδες ότι θα πάει πολύ καλά, αλλά δεν. Και τώρα πρέπει να αποφασίσω τι παυσίπονο θα πάρω, το οποίο έτσι λίγο να με βοηθήσει, γιατί έχω μια πολύ έντονη πίεση εδώ στο κεφάλι. Δεν ξέρω γιατί μέσα στο μόλ, δεν ξέρω, ένιωθα λίγο περίεργα, παρόλο που ήταν ωραία και δροσερά. Αλλά έτσι πονοκεφάλιασα και δεν είχε για πάρα πολύ κόσμο. Ήταν σχετικά καλά. Πάω να πάρω το παυσιπονάκι μου, να κάνω ένα ντουζάκι, να ξεβαφτώ κιόλας, γιατί νιώθω ότι η μάσκαρα που την έχω και αρκετό καιρό πρέπει να την πετάξω. Ίσως έχει περάσει ο καιρός. Το πρωί με το που την έβαλα άρχισαν τα μάτια μου να κλαίνε. Δεν ξέρω γιατί, δεν το έχω ξαναπάθει. Και τώρα τα νιώθω πάρα πολύ βαριά. Και νομίζω πως θέλει η μάσκαρα, γιατί την έχω σίγουρα πάνω από 4 μήνες ανοιγμένη. Μην σας πω και παραπάνω. Και θα την αλλάξω, γιατί μάλλον φταίει αυτή. Και ένα γρήγορο σούπερ μάρκετ haul, γιατί δεν πήρα και πολλά, 2-3 πράγματα. Το αγαπημένο μου καθαριστικό από Echoes. Να ξέρετε ότι για μένα αυτό είναι το καλύτερότερο. Αυτό εδώ με το πορτοκάλι και το άλλο με το μαϊντένο είναι ωραίο. Αλλά να ξέρετε και για την κουζίνα αλλά και για το μπάνιο, για έτσι πιο οικολογικά προϊόντα, δεν έχω βρει κάτι καλύτερο από αυτό. Αγαπημένο ρολ για τα υφάσματα, το οποίο θέλω να το πάρουμε και μαζί στις διακοπές. Εδώ τα always μου που δεν τα αλλάζω με τίποτα. Ψύχατος ψωμάκι, χυμούς, μωρομάντιλα, χολς. Και ένα λιποζάνι για τον Αλέξανδρο, γιατί χιλάκια του σκάνε πάρα πολύ. Και του βρήκα αυτό εδώ με τον. Παιδιά, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Α, αυτό τον Ντόναλντ. Φύγαμε τώρα να πάμε να φτιάξω κανένα νύχι. Το οποίο. Ντρέπομαι και που σας τα δείχνω, αλλά ξέρετε τι έγινε. Τα άφησα για να είναι πιο κοντά στην Καλαμάτα. Και φτάσαμε σε αυτή την απέσια κατάσταση. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα μακραίνουν τόσο πολύ και φεύγουν ειδικά από το άσπρο εδώ. Εντάξει, τραγικά. Να τραβήξεις και θα σκόβω τα πετσάκια. Να σκόβω τα πετσάκια που σε κόβω. Αυτό είναι δράμα. Και με βρίζεις. Ναι, αυτό είναι δράμα, δεν είναι χαροπόδια. Εμένα με βρίζεις όμως, έξω που πας βρίζεις. Δεν βρίζεις. Από μέσα μου. Ετοιμάζεται, παιδιά, δείτε εδώ τώρα. Ετοιμάζεται. Εδώ πάει τώρα εδώ και καλά να μου τα χαϊδέψει.
Παναγία. Δεν θα πειράξει τα πετσάκια. Είπε, δεν θα ξαναπειράξει πάλι πετσάκια. Δεν λίγο δεν γίνεται να μην τα κόψω. Δεν πειράζει. Α το δω να έχουμε live. Αιμορραγία. Αυτά είναι τα επίφοβα νύχια. Αυτό και αυτό. Τα μεσαία. Α, τα μεσαία. Ο δείκτης και ο μέσος. Όχι ο δείκτης. Ο μέσος και ο παράμεσος. Τι λέγεται. Σε πονάω. Όχι, αλλά πρόσεξε. Το αριστερό μου το χέρι και γλίτωσε. Πάμε για το δεξί τώρα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Έχουμε άλλα τέσσερα, για να δούμε. Παγιό. Αυτό φοβάμαι πιο πολύ. Αυτόματο είναι συνήθως. Δεν τη γλίτωσα εδώ. Αλλά τίποτα. Τίποτα, αυτό είναι πτέσμα. Μια χαρά πάω. Όχι, σ' αρέσει να πας αλλού. Είσαι η καλύτερη, δεν μπορώ να πάω πουθενά αλλού. Πας αλλού. Δεν πάω πουθενά. Έχω και καινούρια λίμα τώρα, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Περίμενε. Ναι, αλλά αυτό, μπορείς να βάζεις το δάχτυλό σου προστατευτικό εκεί στα επωνύχια μου. Για να το πούμε και... Σωστά. Βρισκόμαστε στην επόμενη ημέρα από αυτή που είδατε εσείς. Τι έχετε δει, δεν ξέρω βασικά σε αυτό το βίντεο, είναι η αλήθεια. Κάπου λίγο το έχω χάσει κι εγώ. Έχω μαλλιά σήμερα να κάνω. Θυμάστε που σας είχα πει ότι θα έρθω να κάνω ένα γκλος και να δω αν ανεβαίνουν αυτά εδώ και να κουρευτώ, εννοείται. Ναι, αυτό. Και έφυγα από το σπίτι νωρίτερα, γιατί ακριβώς δίπλα από το κομμωτήριο έχει Γρηγόρη και στο Γρηγόρη έχει την αγαπημένη μου τυρόπιτα. Έχει την πιο ωραία τυρόπιτα που μπορεί να φάει άνθρωπος. Μία τυρόπιτα Γρηγόρης νομίζω λέγεται. Και ήρθα νωρίτερα, βρήκα πάρκαρα και σε σκιά και πάω να πάρω την τυροπιτούλα μου για να επιστρέψω στο αμάξι να φάω και δεν είχε τυρόπιτα. Και λέω δεν το πιστεύω. Ας φάω λοιπόν τώρα ό,τι βρήκαν και δεν είμαι ικανοποιημένη από τις επιλογές που έχω κάνει εδώ πέρα. Αλλά θα κάνω πως δεν συμβαίνει. Ξέρετε τώρα, ήταν μια χαρά αυτά που πήρα, φρεσκότατα. Απλά επειδή εμένα τώρα μου είχε καρφωθεί στο μυαλό ότι θέλω να φάω την τυρόπιτα Γρηγόρης που την αγαπώ και μου αρέσει πάρα πολύ, μου την έσπασε που δεν έφαγα. Οπότε τα βρήκα όλα ότι δεν ήταν ωραία, ενώ ήταν μια χαρά. Πήρα και το χυμούλι μου, παρόλα αυτά ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι, ο οποίος ήταν νοστιμότατος, ωραιότατος και αυτός φρεσκότατος. Και φεύγοντας, θα πάρω για μεσημεριανό τυρόπιτα. Δεν θα πάει έτσι αυτό. Δεν θα του περάσει. Λοιπόν, φεύγω, πάω και πριν φύγω πάω, μα που πάω, δεν σας έδειξα καλά τα νύχια μου ρε παιδιά, δείτε τι ωραία που μου τα έκανε η αδερφή μου. Έκανα αυτό το γαλακτερό, το Milky White που λένε, και έβαλα στα μεσαία αυτά τα λουλουδάκια και έβαλα έτσι πιο καλοκαιρινά χρώματα, δεν έβαλα κόκκινα και τέτοια, έβαλα μπλε και αυτό το χρώμα, το πετρόλ, δεν ξέρω πώς να το πω, κάπως έτσι. Δείτε τι όμορφα, πάρα πολύ ωραία και έκανα ακριβώς το ίδιο σαν αυτό και στα πόδια. Δεν έβαλα λουλουδάκια στα πόδια, γιατί μόνο στο μεγάλο μου δάχτυλο μπορείς να κάνεις σχέδιο. Στα μικρά μου τα νυχάκια, μα τα δείτε, είναι καρφίτσες, κεφάλι από καρφίτσες. Πάω, πάω, να δούμε τι θα δούμε. Ξέρεις τώρα πριν κόψεις, ε. Θέλω να μου δείξεις να κόβεις. Απείλησέ με, πες μου τραβάει. Όχι, όχι, δεν απειλώ. Έχω μάρτυρες. Ήρθε η ώρα δύσκολη του κουρέματος. Ανατριχιάζω. Έλα. Κοίτα και ένα τσίκι πιο πάνω, δεν θα πω όχι. Α, μην έχουμε παράπονα από το σπίτι, αυτό σκέφτομαι. Έλα ένα τσίκι πιο κάτω. Εκεί, καλά είμαι. Μόλις με τα δύο με τα τρία τα καταλαβαίνεις τώρα. Κυρίως που μου κουρέψω το ίχνο. Είναι τέλεια. Ου, μια χαρά. Για περισσότερο πήγαινε. Βλέπεις και δεν την άφησε να την ξαναπιάσω να πω ότι... Όχι, όχι. Ωπα. Δείτε τι ωραία που γίνανε. Αυτό το ψιλούλι ψιλούλι ήθελα εδώ. Και αυτό ακριβώς έγινε και έκανα και λίγες εδώ μέσα έτσι για να... Όταν κάνω την αλογουρά μου να είναι λίγο πιο... Να το βλέπετε. Να είναι έτσι λίγο πιο... Έλα, εδώ. Να πέφτει λίγο πιο ωραία, δηλαδή να σηκώνω το μαλλί και να υπάρχει λίγο στη ρίζα. Αυτό ήθελα. Και να το έκανα. Βγήκε ωραίο, κουρεύτηκα και λίγο. Δεν κουρεύτηκα αυτό το πολύ που έλεγα να κουρευτώ, αλλά νομίζω πως μια χαρά είναι εκεί, γιατί θα το μετανιώσω μετά. Τώρα δεν μου φαίνεται καθόλου, ίσα που νιώθω απλά τις άκρες μου, ξέρετε, πιο ωραίες. Αυτά. Έχω φορέσει εδώ το ρούμι του φορεματάκι. Αυτό εδώ που πολύ το αγαπώ. Βέβαια είναι μαύρο, αλλά οκ, κάντε πως δεν το βλέπετε. Και φύγαμε να πάμε λογοθεραπεία με τον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει λογοθεραπεία σήμερα και θα έχει και για όλο τον Ιούλιο ο δόλιος, πέρα από τις μέρες που θα λείπουμε λίγο στην Καλαμάτα. Αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς, πρέπει να... που πάει
πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν το συζητώ. Στο κέντρο που πηγαίνουμε τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ η κυρία Κατερίνα. Και φύγαμε με ωραίο ανανεωμένο μαλλί. Πόση ώρα πιστεύετε ότι θα τα αντέξω τα μαλλιά μου κάτω? Έχω βάλει από το λαστιχάκι, αλλά πιστεύω ότι με τη ζέστη σε λίγη ώρα θα τα πιάσω. Αλλά τι ωραία! Κοιτάξτε αυτό το λίγο που έγινε εδώ. Αυτό ήθελα. Το ένα τσίκι. Και το πιο σημαντικό, ότι δεν πειράχτηκε η ρίζα μου, που ξέρετε πόσο το είχα άγχος αυτό να μην πειραχτεί η ρίζα μου και πορτοκαλίσει. Δεν πειράχτηκε καθόλου, όπως και την προηγούμενη φορά. Έχει πολύ καλό χέρι ο Αντρέας. Σας είπα όμως ότι θα μου δώσετε λίγο ακόμα χρόνο και το φθινόπωρο θα σας τα πω όλα, γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω άλλη μια φορά μπαλαγιάζ, να ξαναπάω στον Αντρέα να κάνουμε άλλο ένα μπαλαγιάζ και μετά θα σας τα πω όλα. Πάμε τώρα να γεμίσουμε το θερμό με το αγαπημένο μου Lipton ροδάκινο, το οποίο εντάξει, όλο το καλοκαίρι. Αυτό μου αρέσει όμως που έχει τη ζαχαρίτσα μέσα, γιατί δοκίμασα και το άλλο το οποίο, ναι μεν, αλλά ρε παιδί μου, καταλάβατε, αυτό είναι πολύ πιο ωραίο. Και να βάλω εδώ στο θερμό μου και να φύγουμε να πάμε λόγω θεραπεία. Εν τω μεταξύ γύρισα σπίτι, ο Αλέξανδρος είναι στη μαμά μου, δεν έχω κάνει τίποτα, ακόμα και το πλυντήριο είναι, φαίνεται, ανοιχτό. Δεν έχω καταφέρει, το άνοιξε το πρωί για να φύγουν οι υδρατμοί και δεν έχω καταφέρει καν να το κλείσω. Και πάμε τώρα, φεύγουμε για λογοθεραπεία, να γυρίσω και να κάνω καμιά δουλίτσα στο σπίτι, γιατί τα έχω παρατήσει όλα έτσι. Και ξέρετε τι μου συμβαίνει, αλλά έφυγανετα σήμερα. Με κρεβάτι το οποίο δεν έχει στρωθεί και έφυγανετα. Καλά πάμε, καλή πρόοδο. Αυτά. Τι ωραία, πόσο χάρηκα που λίγο έτσι άνοιξε εδώ πέρα μπροστά η ρίζα μου. Εδώ, το φως. Φώτισε το πρόσωπο. Έχω να δηλώσω ότι το καλοκαίρι δεν παλεύεται. Όσο και αν το περίμενα να έρθει φέτος έτσι για να σταματήσουν τα σχολεία, να πηγαίνουμε για κανένα μπανάκι. Δεν μπορώ. Μετά από το. Μετά τη λογοθεραπεία το έχουμε τάμα να πηγαίνουμε σε ένα μαγαζάκι. Και επειδή έχω ξεκινήσει και κάνω τη συλλογή για το νούμερο 2 του Harry Potter από τα Kinder Joy. Α, πετύχαμε ένα που δεν έχουμε, Αλέξανδρε. Hello. Κοίτα. Δεν είναι αυτός, είναι αυτή, είναι μια δασκάλα, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της. Λοιπόν, παιδιά δεν το πιστεύω, είχα στο μυαλό μου ότι θα ταλαιπωρηθώ πάρα πολύ. Έχει να βρω σοκολάτα. Τη συγκεκριμένη φιγούρα. Έχει και σοκολάτα, θα φάμε μετά, κάτσε να δούμε τώρα πως έχουμε πετύχει. Όχι, δεν το πιστεύω. Τι? Δεν πέτυχα φιγούρα και ήμουν σίγουρη ότι είναι φιγούρα αυτό εδώ. Γιατί από τον ήχο έχω μάθει να τα ξεχωρίζω, αλλά να που την πάτησα τώρα με αυτό εδώ. Και για να δούμε εδώ, ελπίζω να έχει φιγούρα και στην. Α, και άλλη φιγούρα καινούρια που δεν την έχουμε, Αλέξανδρε. Κοίτα. Ω, τι τυχεροί που είμαστε. Εσύ είναι. Λοιπόν, θα σα τα δείξω εγώ τώρα. Ο λιοντάρη είναι. Κάπως τα λένε αυτά τώρα, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ρε Αλέξανδρε. Θα τα δω και θα σα τα πω. Εντάξει, αγάπη. Δεν το πίστευα ότι θα βρω καινούργια, γιατί πήρα πάλι προχθές 3 αυγά και ήταν και τα 3 από φιγούρες που είχα. Αλλά το Πάσχα, που ενώ δεν κάναμε συλλογή, πήραμε έτσι ένα αυγό για να φάει ο Αλέξανδρος και το πρώτο αυγό που ανοίξαμε είχε, βασικά μας το έκανε δώρο η αδερφή μου, και είχε μέσα τον χρυσό Χάρι Πότερ που πολλοί παιδεύονται να τον βρουν, αλλά κι όμως με το πρώτο αυγό εμείς πετύχαμε τον χρυσό Χάρι Πότερ. Τώρα εντελώς, αλλά επειδή παρέλαβα μόλις από ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο, γιατί αυτή τη βούρτσα τη βρίσκω μόνο στα φαρμακεία. Την πρώτη φορά που τη βρήκα στη σκουμπάρα μου το φαρμακείο και επειδή μου άρεσε το χρώμα της, της λέω να την πάρω και μου την είχε κάνει δώρο και ερωτεύτηκα. Είναι η καλύτερη βούρτσα μαλλιών ever και την παρήγγειλα και μου ήρθε γιατί άλλη χάλασε. Γιατί τι έκανα? Μια μέρα βαριόμουν να πάω να πάρω την άλλη τη βούρτσα και έκανα φορμάρισμα με αυτή και τη διέλυσα. Διέλυσα αυτά εδώ, φύγανε και τα σπράκια, οπότε μετά μου γρατζουνάγανε τα μαλλιά. Είναι η πιο ωραία βούρτσα ξεμπερδέματος ever και νομίζω, σας την έχω ξαναδείξει, ότι φταίει αυτή η κίνηση που κάνει, βλέπετε, που είναι βλήγιστη. Κάνει και έτσι πίσω γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Να ξέρετε, αν έχετε μαλλιά που μπλέκονται και δεν θέλετε να πονάτε, σε μένα τουλάχιστον έχει ταιριάξει πάρα πολύ και τη βρήκα νομίζω 12 ευρώ. Νομίζω 12 ευρώ. Άλλο ένα vlog κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του. Και πριν κλείσω, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι καθόμουν πριν και κοίταγα τα πλάνα αυτού εδώ του βίντεο και συνειδητοποίησα ότι σας έλεγα ότι βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα. Αυτά που είδατε σήμερα, δηλαδή στο κομμωτήριο, ούτε καν. Είμαστε αρκετές μέρες μετά το Σάββατο που πήγαμε με τον Αλέξανδρο στο mall. Και τώρα που ανέφερα και το mall, να σας πω και το δεύτερο πράγμα που θέλω. Το Σάββατο που
είχαμε πάει στο μολ, ψάχναμε να βρούμε κάποια εμφάνιση του Μέση ή του Ρονάλντο για τον Αλέξανδρο και γυρίσαμε όλα τα καταστήματα με τα αθλητικά είδη και δεν βρήκαμε τίποτα και πουθενά. Και ήθελα να σας ζητήσω, βέβαια στο Instagram μου απαντήσανε κάποιες κοπέλες, έτσι μου είπανε 2-3 πράγματα για το που μπορούμε να βρούμε, αλλά πείτε μου αν θέλετε και εδώ αν ξέρετε που μπορούμε να βρούμε καμία εμφάνιση του Μέση του Ρονάλντο. Γιατί δεν βρήκα πουθενά. Εν τω μεταξύ πήγαινα από το ένα μαγαζί στο άλλο και μου λέγανε πήγατε εκεί και έλεγα πήγα αλλά δεν βρήκα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση που όλα αυτά τα καταστήματα με αθλητικά είδη, γιατί είχε αρκετά μέσα στο μολ, κανένα δεν είχε εμφάνιση από παίκτες γνωστούς. Δεν ξέρω και κάπως έτσι λίγο παρεξερεύτηκα. Ήμουνα σίγουρη, δηλαδή πηγαίνα το Σάββατο πηγαίναμε στο μολ, πέρα από τα κλασικά πράγματα αυτά που ήθελα να αγοράσω, ήμουν σίγουρη ότι θα έβρισκα 100%, δηλαδή το θεωρούσα δεδομένο. Και όχι, ειδικά και για αυτές τις ηλικίες, δηλαδή δεν βρίσκεις για αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή κάποιοι μου είπαν ότι έχουν ένα-δύο εμφανίσεις από ομάδες να μου τις δείχναν, αλλά όχι για αυτή την ηλικία. Οπότε αν έχετε κάτι στο μυαλό σας, να μας το προτείνετε, να μπω να το δω και να το παραγγείλουμε άμα είναι. Αν δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο φυσικό κατάστημα, να το παραγγείλουμε. Αυτά, δεν έχω να σας πω και να σας δείξω κάτι άλλο. Θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, το οποίο... Το επόμενο θα έχουμε βίντεο. Το μεθεπόμενο δεν ξέρω αν θα έχουμε βίντεο, γιατί έχω αποφασίσει στην Καλαμάτα να μην τραβήξω κάτι. Είπα να αποστασιοποιηθώ, να κλείσω κινητά, κάμερες και να γεμίσω μπαταρίες αυτές τις λίγες μέρες που θα πάμε Καλαμάτα. Οπότε δεν ξέρω αν ίσως μέσα στον Ιούλιο το ένα βίντεο, το ένα Σάββατο ίσως και να μην έχουμε, μετά τον Αύγουστο εντάξει θα πάρω την αδειά μου. Θα ξεκουραστώ σίγουρα τις 2 με 3 πρώτες τα πρώτα Σάββατα, μετά ίσως το τελευταίο τα πούμε, θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει. Αυτά, θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και σας δίνω ραντεβού για το επόμενο Σάββατο.